Χιονισμένα τα φετινά Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Πολλές ορεινές περιοχές έχουν αποκλειστεί από τα χιόνια, τα οποία δημιουργούν προβλήματα, και σε πολλούς επαρχιακούς δρόμους η κυκλοφορία γίνεται με αλυσίδες. Μέχρι στιγμής 21 νεκροί και περισσότεροι από 150 τραυματίες είναι ο απολογισμός των τροχαίων ατυχημάτων. Στην Αθήνα πέρασαν τα Χριστούγεννα οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γιόρτασε με τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Στο σπίτι του στην Εκάλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Παπανδρέου με τη γυναίκα του και φίλους του. Με συγγενείς και φίλους γιόρτασε και ο πρόεδρος του Συνασπισμού κ. Χαρίλαος Φλωράκης. Χριστούγεννα στα σχολεία τους πέρασαν πολλοί μαθητές που επιμένουν στις καταλήψεις διαμαρτυρώμενοι για τα μέτρα για την παιδεία. Στην περιοχή της Αττικής περισσότερα από 150 σχολεία παραμένουν κατηλημένα. Υπό την προεδρία του κ. Ανδρέα Παπανδρέου συνεδριάζει την Παρασκευή για τελευταία φορά μέσα στο 1990 το εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 5 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προάστια η θερμοκρασία θα είναι 2 έως 3 βαθμούς μικρότερη.